Λοιπόν, πάμε να χαιρετήσουμε τώρα τον κύριο Μάριο Χανίδη από την ιδιότητα του Θρονικού Επιτρόπου της Μητρόπολης Ταμασού. Κύριε Χανίδη, σας χαιρετώ. Καλημέρα, αγαπητή Κάτια. Λοιπόν, να δούμε λίγο και μαζί, να ξεδιαλύνουμε τα άλλα όσα συνέβησαν και αφορούν τη Μητρόπολη, κύριε Χανίδη. Να ρωτήσω πρώτα για το ρόλο γενικά του Θρονικού Επιτρόπου. Τώρα, πρόσφατα το μάθαμε, μετά την γνωστοποίηση ότι είναι και ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ, ο κύριος Χρήστος Χρήστου, Θρονικός Επίτροπος, και εσείς αναζητήσαμε στην ιστοσελίδα της Αρχιεπισκοπής. Δεν ξέρω αν δεν γίνεται, αν θέλετε, update αυτή η ιστοσελίδα για να δούμε. Το όνομα σας φαίνεται, όχι του κύριου Χρήστου, ενδεχομένως και άλλων. Πείτε μας ποια είναι η διαδικασία έτσι, των λαϊκών που διορίζονται, ανεκλέγονται και ποιος είναι ο ρόλος σας. Αγαπητή Κάτια, πριν τοποθετηθώ, θα ήθελα, όπως πολύ καλά είπες, ότι εδώ βρίσκομαι από την ιδιότητα μου ως Θρονικός Επίτροπος και όχι από την πολιτική μου ιδιότητα ως στέλεχος πολιτικού κόμματος. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, το πολιτικό κόμμα το οποίο προέρχομαι έχει εκφράσει τη θέση του, την οποία σέβομαι και κατανοώ. Να. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να πω ότι τα όσα βλέπουν το φως της απλά το ένα δεν αναιρεί το άλλο, υπό την έννοια ότι και ο κύριος Χρήστος Χρήστου του ΕΛΑΜ θα μπει ότι είμαι υπό την ιδιότητα του Θρονικού Επιτρόπου ή και με την ιδιότητα, δηλαδή το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Είναι και οι δύο ιδιότητες. Με τον κύριο Χρήστου, εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω ότι. Ναι, και καλά κάνετε. Απλά γιατί τώρα εγώ θέλω να μάθω περισσότερα για τους Θρονικούς Επιτρόπους. Ναι. Η Θρονική Επιτροπή είναι ένας θεσμός ο οποίος υπάρχει δεκαετίες, όσο είναι η Εκκλησία σχεδόν, και είναι μια επιτροπή η οποία απαρτίζεται από τον οίκιο Δεσπότη ή Μητροπολίτη, η οποία επιτροπή απαρτίζεται από κληρικούς και λαϊκούς και σύμβουλους, δηλαδή όλοι αυτοί απαρτίζουν τη λεγόμενη Θρονική Επιτροπή και έχουν αρμοδιότητα να παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες προς το οίκιο Μητρόπολη και προς τον Μητροπολί στην εκτέλεση των καθηκόντων. Συνήθως επιλέγονται άτομα που είναι επιλογή των ιδίων των αρχιερέων, ούτως ώστε με τη δική τους κρίση αρχιερείς να διευκολυνθούν ανάλογα με την πορεία του κάθε ανθρώπου στην επιτέλεση του έργου τους. Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς αντιλαμβάνομαι ότι είστε χρόνια Θρονικός Επίτροπος, κύριε Χανίδη. Έτσι. Αυτό το διάστημα καλείστε, τι συνεδριάζει. Ας πούμε, εγώ έχω κατά νου τους εκκλησιαστικούς επιτρόπους που τους βλέπουμε και στην Εκκλησία την Κυριακή. Εκεί που τα χρήματα έτσι πάνω από τα κεριά. Ναι. Ακριβώς το ίδιο, με διαφορετικούς όρους και διαφορετικό βεληνεγγές. Είναι η Εκκλησιαστική Επιτροπή είναι για την. Έχουν την αρμοδιότητα μαζί με τον πατέρα της Εκκλησίας να διαχειρίζονται τα της Εκκλησίας, της Εκκλησίας. Η Θρονική Επιτροπή μαζί με τον Αρχιερέα έχουν την υποχρέωση να διαχειρίζονται το σύνολο της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Μάλιστα. Και στο τελευταίο διάστημα, δεν ξέρω, επειδή η επιστολή διορισμού, αν θέλετε, του κύριου Χρήστου είναι από τον Νοέμβριο με ισχύ από τον Ιανουάριο εφέτος. Ναι. Βρεθήκατε μαζί όλο αυτό το διάστημα από τον καιρό της ανάληψης και αυτής του αξιώματος του Θρονικού Επιτρόπου σε εκκλησία, στη Μητρόπολη. Στη Μητρόπολη. Ναι. Γίνεται συνεδρία, αν θέλετε, κύριε Χανίδη. Κανονικά. Μια φορά την εβδομάδα. Ανάλογα με το πότε κρίνει Μάλιστα. ο οίκιος αρχιερέας. Αυτά γίνονται σε όλες τις Μητροπόλεις. Θέλω να πω ότι είμαι λίγο σε δύσκολη θέση να απαντώ για το διορισμό του κυρίου Χρήστου. Όχι, όχι. Μου απαντάτε για όλους τώρα, κύριε Χανίδη, και θέλω να δω το ρόλο γενικά των Θρονικών Επιτρόπων, επιτρέψτε μου, αλλά και εσάς συγκεκριμένα που είστε χρόνια, κατά πόσο ποια στιγμή εσείς, αν θέλετε, ως Θρονικός Επίτροπος, που είναι μέσα στα πλαίσια της διοίκησης της Μητροπόλεως, λάβατε γνώση για το τι συμβαίνει στην Μονή του Οσίου Αβακού. Είναι κάτι το οποίο μοιράστηκε μαζί σας ο Μητροπολίτης. Αγαπητή Κάτια, στη λήψη, καταρχάς η αρμόδια εκκλησιαστική αρχή για να διερευνήσει και να απονέμει δικαιοσύνη, ναι. η πρώτη φάση αυτής της απονομής της δικαιοσύνης ή της διερεύνησης, βάσει των αρχών της εκκλησίας, είναι ο οίκιος αρχιερέας. Αυτό ναι. καταγράφεται σε πάρα πολλά άθρα της Εκκλησίας, τα οποία μπορώ θέλετε να σας τα αναπτύξω, αλλά δεν θεωρώ ότι ναι. είναι επί του Όχι, το έχω κατά νου και τον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας. Άλλο λέω, ναι, άρα λέτε ότι είναι ο καθήλυνα αρμόδιος ο Μητροπολίτης, εμπροκειμένου. Γιατί, ο οίκιος Μητροπολίτης, όταν είχε προφανώς ή κατέχει ή κατήχε στοιχεία τα οποία
του έδιδαν το δικαίωμα ως αρμόδια αρχή της Μητρόπολης να προχωρήσει διερεύνηση, τα έθεσε και ενήργησε. Αυτή ήταν η όλη διαδικασία. Τα έθεσε σε εσάς, και... σε ποιους. Ενώ εσείς δεν πότε λάβατε γνώση. Στους συγχρονικοί είναι επιτροπή και τα λοιπά. Αλλά δεν θα ήθελα, αγαπητή Κάτια, είναι δύσκολη θέση μου για τον λόγο ότι σέβομαι τη διαδικασία της Εκκλησίας για την διερεύνηση του θέματος. Και όλες οι τοποθετήσεις αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας δυσκολεύουν αυτή τη διαδικασία. Και όσο και να είναι κάποιος γνώστης, είναι δύσκολη και η θέση να εκφράσει. Εσείς, κύριε Χανίδη, όμως γενικά είχατε μεταβεί στην ελογομονή. Δεν σε ακούω. Είχατε μεταβεί στην ελογομονή το προηγούμενο διάστημα, γενικά. Διορθώστε να με ακούει, σας παρακαλώ. Τώρα με ακούτε, κύριε Χανίδη. Λοιπόν. Εμείς σε ναι, διορθώστε όμως, το καταλαβαίνω ότι δεν μας ακούει. Φτιάξτε το γιατί θέλω να κάνετε συζήτηση. Κύριε Χανίδη, αν είναι κάτι εσείς που πρέπει να πατήσατε, δεν ξέρω τι. Να πάμε να δούμε ένα βίντεο με τη δημοσίευση αποσπασμάτων. Αυτά που σας διάβασα από το ρεπόρτερ είναι σημερινά. Πάμε να δούμε έτσι τι έγινε χθες και τα άλλα, τη συζήτηση για το θαύμα με το Μύρο και τον Σταυρό μπροστά σε μοναχές. Πάμε να το δούμε και επιστρέφουμε με τον κύριο Χανίδη. Αυτό είναι ζωντανό σταυμα. Βέβαια δεν το λαλούμε ούτε το δείχνω. Οι όπου να είναι προσκυνούν και τελειώσε. Δεν λέω ακόμα είναι σταυρό. Να το παρεμβέρθει ένα σταυρό με το σταυρό. Ναι, αλλά επειδή τρέχει και να αφήσει κάτι και λένε μπλαγμάζω. Και έτσι έβαλα το κουτί εδώ με το κουτί. Και ασφαλίσουμε για να μην κλαπεί. Ακόμη ένα βίντεο ντοκουμέντο με τον έναν εκ των μοναχών που φέρεται να εμπλέκεται σε οικονομικά και ηθικά σκάνδαλα φέρνει στο φως ο πολίτης. Και πάλι το περιεχόμενο κινείται γύρω από το Μύρο που αναβλύζει στον Σταυρό του Αγίου Πορφυρίου, με πρωταγωνιστές αυτή την φορά μοναχές που επισκέφθηκαν την Μονή Αβακούμ. Έλα να δεις μέσα είναι που γίνεται η αρρωστή. Ο Σταυρός και τους δίνει βαμβάκι με Μύρο, ωστόσο υπό έναν όρο. Θα σου δίνω με έναν όρο. Δεν θα λέτε όμως το ίδιο για εσάς. Διότι εύκολα θα κάνουμε σοου. Ναι, εύκολα εδώ στις ειδήσεις και όχι του λαό θάλασσα. Εύκολο. Γιατί να πιάσει εδώ τη χάρη του. Και άμα την πιάσει τη χάρη του, να μείνουμε γυμνοί και τετραχυλισμένοι και απογυμνωμένοι με τα χάλια μας. Οπότε αν τουλάχιστον τώρα κάνουμε τα χαλιά. Εγώ θα σας πω, θα ζήσετε κάτι άλλο τώρα φγαίνοντας. Μόλις κοίτε έξω, θα μυρώσει ο αέρας. Ο αέρας έξω, ο φυσικός ο αέρας θα μυρώσει καλύτερη. Μόλις προσκυρίσουν τον Άγιο, έτσι γίνεται. Χωρίς τέλος είναι και οι διάλογοι που βγαίνουν προς τα έξω μεταξύ των δύο μοναχών, οι οποίοι αγωνιούσαν για το πού θα κρύψουν το μεγάλο χρηματικό ποσό, με τη συμμετοχή και τρίτου ατόμου. Έγκρονεσαι, πέ μου. Τι να πω. Επάτε, τούτο που μου λαλείς εσού όμως, είναι πρακτικό. Να βάλω τσιμέντα και να σπάζω, να κάνω κάθευτομα. Θέλει κάτι που να μπορεί να το ανοίει. Φύλαξε τα 2-3 το λεφτό σου τσάι και δαμε κάτι. Αφού χρειάζομαι κάθευτομα, λαλό σου. Να πιερώνω γε μου. Πώς θα τα σπάζω και να κάνω κουγκριά. Άκουμε να δεις. Εγώ λέω τρία χρηματοκιβώτια. Ένα δαμέ το καθημερινό σου, έναν πάνω στη μάνα σου με ένα αρκετά καλό ποσό και έναν πιο μεγάλο ποσό μες στη γη. Και που ένα τα χρειαστείς, άνοιξε το ζεπιάστο. Εντζαμέ, εντζεναφή. Τούτα δουλειές του παπάμπαλου. Και αφού συμφώνησαν πως δεν ήταν λύση να θαυτούν στη γη, η συζήτηση επικεντρώθηκε όπως τα κρύψουν στο πλυντήριο. Εν συμφωνώ με κανέναν τους. Έθελω. Θέλω να τα χώσω, ετέγιωσε. Εν δικά μου. Μα να τα χώσουμε, ρε. Εν και είπα να κάνει δωμάτιο για τούτο. Απλά πού θα μπορούσε να χωστεί και να με φαίνεται. Αυτό θα το ρωτήσω. Κάπου που δεν υποψιάζεται, κάπου που δεν πάει ο νους τους. Που κάτω από το πλυντήριο, που κάτω από την αποθήκη της μάνας σου, ένα. Ποιος παζει πλακάκι. Πέδιλο να έβρει ποτούντες αποχετεύσεις, υδροροές και να τον έχω πάστα τσέρατα μου. Εν έχει τίποτε που κάτω. Ούτε αποχετεύσεις έχει, ούτε το καλούπι είναι καμά το αιγιό το τσιμέντο χάμε. Εν να τον έχω πάστη κελέ μου. Εν ούλα εξωτερικά, μες στο μηχανοστάσιο της μάνας σου. Άλλον έναν αυτό.
έδωκα σου λύση. Μέσα στο μηχανοστάσιο της μάνας σου. Έβαλες το ζαμέ που κάτω. Πάλι όμως πρέπει να σκάψω μέσα. Ακόμη και οι παπαγάλοι έπεσαν ως ιδέα για να κρύψουν τα χρήματα. Πας στους παπαγάλους εν καλή λύση. Μέσα στους παπαγάλους, χαμέ. Έχει έναν κουγκρίν τζαμέ αντιστήριξης. Ναι. Τσινός. Κοίταξε, αν θα κάμω μεν κυρίζει. Άκου, μπορείς να μεν το κάμεις υπόγειο. Και γιατί το κυρίζει είναι σκέφτηκα. Εν καλή φάση το κυρίζει. Να μπορεί το κυρίζει για να καταλάβω. Ποτσίνον, αλλά... Λακούιν. Ναι, να με φαίνεται ότι εν... Εν ξέρω. Πρέπει να έβρουμε όμως να με φαίνεται ότι κυρίζει. Γέροντας τους παπαγάλους και να βάλεις έναν κλουβί του παπαγάλου που πάνω. Να το δούμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε, να σκεφτούμε. Εγώ είσαι γερόν που σε τα λαλό τούτα. Όλα αυτά υπό τον φόβο εφόδου του Μητροπολίτη Ισαΐα. Λοιπόν, πριν σας είχα διαβάσει και τη συνέχεια από το ρεπόρτερ που καταλήγουν πού θα πάει το χρηματοκιβώτιο πάνω που διαμένει η μητέρα του ηγουμένου, έτσι με συνεννόηση και για μια αιτιολόγηση των χρημάτων από την πώληση ενός χωραφιού της κυρίας που φρόντιζε την μητέρα και την θεία του. Λοιπόν, επιστρέφουμε στον Θρονικό Επίτροπο της Μητροπόλεως Θαμασού, Μάριο Χανίδη. Κύριε Χανίδη, μας ακούτε τώρα? Σας ακούω μια χαρά, είχε πρόβλημα η γραμμή σας από την μέρα. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, κύριε Χανίδη, μείναμε στο σημείο που σας ρωτούσα αν εσείς γενικά πηγαίνατε στην Μονή. Έτσι, συνομιλούσατε. Ναι. Και διαπιστώνατε, άρα ήσασταν και εσείς ενδεχομένως και μάρτυρας όλο αυτό που συνέβαιναν με το Σταυρό κλπ. Δεν ήταν κάτι το οποίο. Κάτι, ναι. Υπήρχαν, είναι γεγονός ότι όπως και εμείς, σίγουρα και ο Μητροπολίτης και η κοινωνία, ναι. Ακούγαμε αυτά τα πράγματα τα οποία γινόντουσαν. Δηλαδή ότι υπήρχε μια μονή που γίνονταν θαύματα κτλ. Όλη η κοινωνία το είχε να ακούσει. Ναι. Άρα αυτόν σίγουρα θα κίνησε και είχε κινήσει το ενδιαφέρον του Μητροπολίτη για να διερευνήσει περαιτέρω τη διαδικασία. Όταν είχε και κατήχε στοιχεία, αποφάσισε να προχωρήσει τη διερεύνηση αυτής της διαδικασίας. Και θεωρώ, αγαπητή Κάτια, ότι η ουσία του όλου θέματος είναι αυτή. Και είναι εδώ που θα πρέπει να σταθούμε, διότι μέσα από τις συζητήσεις, μέσα από τις συζητήσεις των πολιτικών κομμάτων, μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από τα κανάλια, δημοσιογράφοι, απόψεις, είδαν, άκουσαν. Υπάρχει πάρα πολύ πληροφόρηση και μέσα από αυτήν την πληροφόρηση πιθανόν να χαθεί η ουσία. Ναι, έχετε απολύτω δίκιο, κύριε Χανίδη. Επιτρέψτε μου όμως, αν θέλετε, να φτάσω στην δική σας ουσία, που είναι όλων μας η ουσία. Αν δεν απαντήσουμε όμως, αν θέλετε, μια και έξω αυτά τα ερωτήματα που πάνε και έρχονται, που ενδεχομένως να τα αναδεικνύουν τα κόμματα, δεν θα προχωρήσουμε. Οπότε, ένα-ένα, αν μπορείτε να μου απαντήσετε, ό,τι μπορείτε εσείς να μου απαντήσετε, για να μην επανερχόμαστε συνεχώς. Όμοια το κάναμε και με την αστυνομία. Εδώ φιλοξενούσα τον Υπουργό Δικαιοσύνης, που μας είπε ότι δεν είχε ιδέα, πρέπει να γίνει καταγγελία. Μετά ακολούθως ότι ήταν και δύο αστυνομικοί και συνόδευαν. Μετά προέκυψε και φτάσαμε 10 μέρες μετά στο διορισμό ποινικών ανακριτών. Άρα, επιτρέψτε μου, σε σχέση με αυτό, μου είπατε κάποια στιγμή ότι ο αρμόδιος, ο καθήλων αρμόδιος, πρώτα να διερευνήσει ζητήματα που αφορούν τα της Μητροπόλεως, έτσι, το μονόν που είναι υπό την δική της, αν θέλετε, διαχείριση. Ναι. Είναι της Μητροπόλεως το σύστημα παρακολούθησης? Βάζει σε όλες τις μονές, μοναστήρια κλπ. Αυτό εξ όσο γνωρίζω ήταν εν γνώση της Μονής ότι υπήρχε σύστημα παρακολούθησης. Μάλιστα. Ναι. Ή δεν ξέρω αν υπήρχε κάτι πρόσθετο. Και η Μητρόπολητα Μασού έχει κάμερες. Μάλιστα. Και άλλες Μητρόπολες και Αρχιεπισκοπή. Αυτό το κρατάω με τις κάμερες στη Μητρόπολη για να δούμε αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το τι έγινε στις 5 του Μάρτη. Επιστρέφω, διότι στο μεταξύ έχω ήδη εδώ καλεσμένους από διάφορα κόμματα και μου επιδεικνύουν αυτό που είναι τυπωμένο και στο ημερολόγιο της Μητροπόλεως με τους θρονικούς επιτρόπους, που δεν είναι ονόματα που έχουμε ακούσει ότι παρέστησαν κάποια στιγμή ως θρονικοί επίτροποι. Ποια είναι η διαδικασία, κύριε Χανίδη? Δεν είναι της εκλογής? Εκλέγονται ή διορίζονται? Μας είπατε πριν ότι διορίζονται ή ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Υπάρχουν και άλλοι θρονικοί επίτροποι, τους οποίους το όνομα δεν είναι στην ιστοσελίδα. Ναι. Αυτό είναι λάθος. Η ιστοσελίδα θα έπρεπε να ενημερωθεί και είναι κάτι το οποίο είχαμε θέσει επανειλημμένα. Παράδειγμα, ο κύριος Κύπρος Μιχαηλίδης, ναι. Ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας, ναι. Είναι διορισμένος θρονικός επίτροπος από το 2023 το Σεπτέμβριο και ήταν υπεύθυνος. Ούτε και αυτός είναι μέσα. Ακριβώς, και ήταν υπεύθυνος της προεκλογικής εκστρατείας. Άρα εδώ είναι όμως ο συγκεκριμένος αριθμός. Άρα εδώ είναι μέσα άνθρωποι που, αν ανατρέξουμε για παράδειγμα να τους ρωτήσουμε τι έγινε, θα μας πούν: μα εγώ δεν είμαι τώρα. Σωστά, ή απλά προστίθενται? Πιθανόν, ναι. Δεν έχω δει τα ονόματα που είναι στην ιστοσελίδα αυτή, αλλά σίγουρα. Λέει Μάριος Παναγίδης, αντιλαμβάνομαι αυτός είναι ο Γενικός Διευθυντής Υπουργείου, Αργύρης Παπαναστασίου, Άριστος Μελής, Μιχαήλ
Παρέλη, Δημήτριο Σταύρου. Υπάρχο Λευκοσία. Ναι. Δημήτριο Σταύρου, είναι ακόμη ο κύριο Σταύρου. Ναι. Μιχάλη Ροδότου, Σάβα Γεωργάκη, Χριστάκη Χριστοφίδη και είναι και οι σύμβουλοι. Κυριάκο Χριστοδούλου, Μάριο Πέτρου, Ιωάννη Λουκαίδη, Μάριο Χανίδη και Τάσο Πολυκάπο. Είστε σύμβουλο. Ναι. Η Θρονική Επιτροπή, αγαπητή Κάτια, μην κολλούμε στο όνομα του κάθε ενός. Ναι. Όπως θα δείτε στον τίτλο, και αυτό είναι ξεκάθαρο και στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, λέει Θρονική Επιτροπή ακολούθως διαχωρίζει το ρόλο και τη θέση του κάθε ενός. Είναι ο ίδιος δεσπότης ως πρόεδρος, ακολούθως υπάρχουν κληρικοί, υπάρχουν λαϊκοί που είναι μέλη και υπάρχουν και οι σύμβουλοι. Όλοι αυτοί είναι η Θρονική Επιτροπή. Η Θρονική Επιτροπή. Λοιπόν, ωραία. Αφού μας είπατε και γι' αυτό. Ότι αυτό το θέμα, ότι η ιστοσελίδα δεν ήταν ορθώς ενημερωμένη, σίγουρα είναι ένα θέμα και δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα, διότι πολλά από τα πολιτικά κόμματα, δημοσιογράφοι ορθώς ψάχνοντας, όταν ακούνε κάτι και δεν είναι ενημερωμένο στην ιστοσελίδα, δημιουργούνται ερωτηματικά. Ναι. Και φέρνω και ως παράδειγμα, και το επαναλαμβάνω, τον κύριο Κύπρο Μιχαηλίδη, ο οποίος ήταν ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας, είναι από το Σεπτέμβριο του 2023 μέλος της Θρονικής Επιτροπής, ήταν υπεύθυνος της προεκλογής εκστρατείας του Μητροπολίτα μας, είναι ευρύτερα γνωστόν αυτόν. Και δεν ήταν ενημερωμένη σελίδα. Αυτό ναι, είναι λάθος. Κύριε Χανίδη, ωραία, τώρα αφού ξεκαθαρίσαμε τους ρόλους και το τι κάνουν η Θρονική Επιτροπή, μας είπατε πριν, πάμε να δούμε τώρα σε αυτή την υπόθεση πότε λάβατε γνώση ότι ξεκινά, έχει την πληροφόρηση, δεν ξέρω αν παρακολουθούνταν και οι κάμερες, είχε το υλικό, όλα αυτά που θα τεθούν και ενώπιον του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου και της Ανακριτικής Επιτροπής που έχει συσταθεί, διότι είναι διαφορετικό το ποινικό δίκαιο, αν θέλετε, με τα κλειστά κυκλώματα. Άμα η παράνομη ηχογράφηση μετρά, αντιλαμβάνομαι, στο Εκκλησιαστικό. Θα τα δούμε στη συνέχεια αυτά. Εσείς πότε λάβατε γνώση ότι συνέβαινε κάτι ή επίκειτο, αν θέλετε, αυτή η επιχείρηση στη Μονή, αυτή η πομπή οχημάτων χωρίς πινακίδες? Για τα θέματα, αγαπητή Κάτια, το θέμα των χωρίς πινακίδων, είχα ακούσει ότι απήχθηκαν οι δύο κληρικοί και άλλοι. Είχα ακούσει για 50, 60, 70 κουκουλοφόρους που μπούκαρα στη Μονή υπομορφή προστασίας κλπ. Εγώ αυτά τα πράγματα ούτε γνωστής είμαι, ούτε τα έχω δει. Εσείς όμως εκείνη τη μέρα μετά, όπως και ο κύριος Χρήστου που είπε ότι βρέθηκα κάποια στιγμή εκεί στο μέτρημα, το τι είχε μέσα, βρεθήκατε κι εσείς? Εγώ δεν ήμουν εκεί, είναι γνωστό αυτό, το έχω δηλώσει, απουσίαζα στο εξωτερικό. Ναι. Δεν είχα τη συγκεκριμένη ώρα ενημέρωση για αυτό το πράγμα. Όταν επέστρεψα πίσω, ενημερώθηκα πλήρως για το τι είχε συμβεί. Αυτό που θέλω να πω για όλα αυτά, αυτοκίνητα χωρίς πινακίδες κτλ., ότι είχε τεράστιο αριθμό κουκουλοφόρων. Εμείς αυτό που είμαστε ενημερωμένοι και αυτό που προσωπικά είδα είναι ότι υπήρχαν άτομα της φρουράς ασφαλείας, της εταιρείας ασφαλείας της Μητρόπολης, όπου καθηκόντως αυτή τη στιγμή κανείς δεν διαμένει στη Μητρόπολη, θα έπρεπε να διασφαλιστεί η περιουσία της Μονής. Ναι. Ήταν υποχρέωση της Μητρόπολης να το κάνει αυτό. Τώρα, γνωρίζω ποιοι ήταν παρόν στην όλη διαδικασία. Δυστυχώς, λόγω της σεβόμενος στη διαδικασία την οποία θα ακολουθηθεί, δεν είναι σωστό να αναφέρω ονόματα. Κάποιοι δυστυχώς και μέλη Θρονικής Επιτροπής και άλλοι ανάφεραν κάποια ονόματα τα οποία θεωρώ λάθος. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί, αγαπητή Κάτια, αυτή η διαδικασία και η διαφωνία που είχα αρχικά για να είτε να εγγραφεί το θέμα στη Βουλή, είτε να γίνει πολιτική στη συζήτηση του θέματος. Ναι. Είναι για τον λόγο ότι με αυτόν τον τρόπο ξεκινούν δύο παράλληλες διαδικασίες, οι οποίες αυτές δύο παράλληλες διαδικασίες μπορεί να ρίξουν στο κενό την ουσία του θέματος, που είναι η απονομή δικαιοσύνης. Θα πρέπει, κατά τη δική μου άποψη, να αφήσουμε την Εκκλησία, την Αρχιεπισκοπή, τους αρχιερείς, μέσα από τις διαδικασίες να διερευνήσουν την όλη διαδικασία και αν όντως υπάρχουν ποινικές ή αστικές ευθύνες, προσωπικά εγώ το λέω και υπό την ώρα του ενός καπέλου και του άλλου, θα είμαι ο πρώτος που θα ζητήσω τις ποινικές ή αστικές ευθύνες οποιουδήποτε για να απονεμηθεί δικαιοσύνη. Ναι, γιατί μπορεί να φεύγουμε από τη Μονή και να πηγαίνουμε έτσι στη Μητρόπολη για αυτά που τώρα συζητάμε. Εσείς, κύριε Χανίδη, ως Θρονικός Επίτροπος, έχετε κληθεί για κατάθεση στην αστυνομία μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε? Όχι, για οποιοδήποτε λόγο. Είδατε εσείς όμως υλικό? Αυτή τη στιγμή νομίζω που πολλοί το είδαν, πολλοί έχουν ενημερωθεί για το τι καταγραφόταν κλπ. Εσείς λάβατε γνώση, γνωρίζετε? Λάβα γνώση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν είδατε εσείς δηλαδή άλλα πράγματα τα οποία αναμένεται ή να δημοσιοποιηθούν ή έχουν κατατεθεί στην Ιερά Σύνοδο?
Όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ, κύριε Χανίδη. Είναι αυτό που έχω πει. Απλά θεωρώ ότι στην προσπάθεια να συζητείτε αυτό το θέμα που το καταλαβαίνω, πολύ φοβούμαι, αγαπητή Κάτια, διότι γνωρίζω τους κανονισμούς και τις διαδικασίες της Εκκλησίας, όπως και της Πολιτείας. Υπάρχει τεράστιος κίνδυνος μέσα από την έναρξη δύο παράλληλων διαδικασιών να μην απονεμηθεί δικαιοσύνη. Εννοείται τώρα ποιον διαδικασιών. Αναφέρεστε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, διότι δεν είναι μια ή την άλλη, ενώ εκκλησιαστικό δικαστήριο με την ποινική διαδικασία τώρα και τους ποινικούς ανακριτές που έχουν διοριστεί. Αγαπητή Κάτια, δυστυχώς ό,τι συζητούμε ακόμα και τώρα εμείς οι δύο, διότι πιθανόν να συζητήσουν οι συνάδελφοι μου αργότερα ή ό,τι έχει δει στο διαδίκτυο το φως της δημοσιότητας, όλα αυτά ή ό,τι έχει πει ο καθένας, όλα αυτά θα μπουν κάτω από το μικροσκόπιο όποιας διαδικασίας και αν λειτουργήσει. Είτε σε εκκλησιαστικής, είτε συζήτησης θέματος της Βουλής, είτε μέσω ποινικών ανακριτών κτλ. Ας αφήσουμε την πολιτεία και κλεισμένων των θυρών, η αστυνομία και η εισαγγελία, νομίζω ξέρει να κάνει πολύ καλά τη δουλειά της, ας αφήσουμε τις Εγώ νομίζω, σέβομαι αυτό που λέτε, κύριε Χανίδη, αλλά εγώ είμαι της άλλης άποψης, ότι πρέπει να ενοχλούμε συνεχώς για να μαθαίνουμε και πράγματα, διότι από ό,τι είδαμε, ανενόχλητοι, ενώ κράτος και εκκλησία, μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα και να μην παίρνουμε εμείς χαμπάρι. Καλό είναι να ελέγχουμε. Έτσι, ενώ καθένας να κάνει τη δουλειά του, αλλά. Αγαπητικά, όλα αυτά που έχουν γίνει, θέλω να πω ότι οι ενέργειες κάποιων δυστυχώς προσβάλλουν ολόκληρη την Εκκλησία. Ναι. Και αυτό είναι κρίμα. Δυστυχώς προσβάλλουν τους χριστιανούς, οι οποίοι έχουν πίστη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χανίδη. Θα πάμε.